Πέρα. Μάλιστα, βρήκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νίκο. Θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε σήμερα για το πένθος, εβδομάδα πένθους, εβδομάδα η οποία είναι μια δύσκολη εβδομάδα γενικότερα. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και το βλέπουμε, νεκρούς από εκεί πέρα. Και ξέρεις, έχω να πω γενικότερα ότι κάθε απώλεια γενικότερα προκαλεί πόνο. Και το πένθος είναι συνυφασμένο, ξέρεις, με την απώλεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να δούμε ίσως τον πρώτο πίνακα, όπου στον πρώτο πίνακα μιλούμε για τις εκδηλώσεις του φυσιολογικού πένθους. Οι εκδηλώσεις του φυσιολογικού πένθους λοιπόν είναι σε πρώτη φάση τι αισθάνεται δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα φυσιολογικό πένθος. Μιλούμε για κατάθλιψη, μιλούμε για άγχος. Η κατάθλιψη, ξέρεις, μιλούμε για λύπη, για οδύνη, για θρήνο, για κλάμα. Το κλάμα είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι σωστό, κάτι καλό, κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει, θα έλεγα. Το επόμενο είναι άγχος. Νομίζω ότι το άγχος μπορεί να ξεκινήσει για μια ζωή χωρίς τον νεκρό, από εκεί και πέρα, και όπως επίσης για τις διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Ενοχή, η οποία μπορεί να υπάρχει για αυτοκατηγορίες, ξέρεις και ειδικά αυτοκατηγορίες, τι δεν έκανα καλά, ειδικά για τον νεκρό. Θυμός από εκεί και πέρα και εχθρότητα. Στη μοίρα, στον πενθούντα, στους γιατρούς, γενικότερα οι οποίοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, ειδικά εάν πρόκειτο για κάποιον ο οποίος νοσηλεύτηκε, ανιδονία, έλλειψη χαράς δηλαδή, μοναξιά. Ειδικά μοναξιά, ξέρεις, ακόμα και όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε κόσμο και μου θυμίζει παλιές εποχές που βρισκόμουν μαζί με τον πενθούντα. Κόπωση, προφανώς, η οποία έχει τη μείωση της ενεργητικότητας. Διαταραχές ύπνου και όρεξης, κάτι πάρα πολύ βασικό. Ολική αϋπνία τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Και όταν μιλούμε για ολική αϋπνία, μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοιμάται καθόλου. Η πρωτοπαθή αϋπνία, δηλαδή για αϋπνία στην αρχή του ύπνου. Δυσκολεύεται κάποιος να κοιμηθεί. Η αντίστοιχα δευτεροπαθή, ξυπνάει στη μέση της νύχτας αργότερα και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Διαταραχή της όρεξης, όπου αρχικά έχει ανορεξία για μεγάλο χρονικό διάστημα και πιθανά αργότερα μπορεί να το γυρίσει σε βουλιμία κάποια στιγμή. Άλλη. Ψυχοσωματικά συμπτώματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα αντίστοιχα συμπτώματα που μπορεί να υπάρχουν είναι στεφανία νόσος. Έχει φανεί το ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για στεφανία νόσο σε άτομα τα οποία έχουν χάσει ένα προσφυλές τους πρόσωπο το πρώτο μήνα μετά την απώλεια. Αυτοκατηγορία. Από εκεί και πέρα σίγουρα και αδυναμία αποδοχής της βοήθειας. Ευαισθησία στις ασθένειες είναι κάτι πάρα πολύ βασικό επίσης. Πιθανά υπάρχει πτώση στο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω του στρες το οποίο έχει περάσει. Χρήση ουσιών και του αλκοόλ, κυρίως για τους άντρες, χείρους, οι οποίοι είναι άνω των 65-70 ετών, οι οποίοι έχουν χάσει τη σύζυγο, ναι. Όπου εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το πένθος σε συνδυασμό με το αλκοόλ, όπου υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Τώρα τα στάδια του φυσιολογικού πένθους, όπου προσπαθούμε να τα περιγράψουμε. Το πρώτο είναι η συνειδητοποίηση της απώλειας. Ξέρεις, είναι το «δεν το πιστεύω», «δεν πιστεύω αυτό που συνέβη». Γενικότερα είναι μια αντιληπτική δυσλειτουργία, θα λέγαμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνειδητοποιεί αυτό το οποίο του έχει συμβεί σε εκείνη και τη φάση. Αυτό το στάδιο μπορεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, μικρό συνήθως, από κάποια λεπτά της ώρας μέχρι κάποιες ώρες, πιθανά μέχρι κάποιες μέρες. Όταν ωστόσο δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την απώλεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε μάλλον χρειαζόμαστε τη βοήθεια ειδικού. Από εκεί και πέρα το δεύτερο στάδιο είναι η άρνηση, αρνούμε δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη. Και ο θυμός. Ο θυμός, ξέρεις, είναι ένα πάρα πολύ βασικό συνέστημα, το οποίο ενεργοποιείται σε αυτή τη φάση, ώστε να με απομακρύνει από το άτομο το οποίο έχω χάσει. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να είναι θυμωμένος είτε προς το συγκεκριμένο άτομο, τον πενθούντα, το άτομο το οποίο έχει φύγει δηλαδή από τη ζωή, είτε προς τον περίγυρο, τον κοινωνικό, τον οικονομικό περίγυρο, και γι' αυτό λόγω πενθών είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δυσκολεύονται πάρα πολύ να τον πλησιάσουν κάποιοι, δεδομένου του ότι είναι πάρα πολύ θυμωμένος άνθρωπος. Είτε ακόμα και προς το ιατρικό προσωπικό, όπως λέγαμε προηγουμένως, στην περίπτωση που το άτομο το οποίο έχει φύγει από τη ζωή έχει νοσηλευτεί. Το επόμενο στάδιο είναι η κατάθλιψη, που μπορεί και να μην είναι αμυγής κατάθλιψη, μπορεί να είναι δυστυμία, ελαφράς μορφής κατάθλιψη, αλλά σίγουρα έχει πολλά στοιχεία κατάθλιψης. Θα λέγαμε ότι το κλάμα ενεργοποιεί την κατάθλιψη, ξεκινάει την κατάθλιψη, όπου από εκεί και πέρα υπάρχουν προφανώς αλλαγές, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είτε σε νοητικό επίπεδο, είτε σε συναισθηματικό επίπεδο, όπου εκεί πέρα πραγματικά κάποιος αρχίζει και αισθάνεται άσχημα. Το τελευταίο προφανώς στάδιο είναι η αποδοχή, όπου αποδέχομαι την κατάσταση, δηλαδή έχω προσγειωθεί πλέον σε μια πραγματικότητα. Η αποδοχή έρχεται μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, θα σου έλεγα, από 6 μήνες, εξαρτάται βεβαίως και από το πένθος, μέχρι 1 ή 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, η αποδοχή δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή όταν
ακούσω κάποιο τραγούδι, όταν βρεθώ σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στο οποίο έχω βρεθεί με το άτομο που έφυγε, δεν ξαναισθάνομαι πάλι άσχημα, ξαναεπιστρέφουν δηλαδή τα αρνητικά συναισθήματα της κατάθλιψης, ωστόσο για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, και αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως υπήρχε. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, οι στάσεις τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος απέναντι στο νεκρό. Το πρώτο είναι η μίμηση της συμπεριφοράς του και των ενδιαφερόντων του. Δηλαδή, παρατηρείτε ότι αρχίζουμε και μιμούμαστε συμπεριφορές του νεκρού. Συνήθως τα ζευγάρια στα οποία έχει φύγει ο ένας από τους δύο, ο άλλος, ο οποίος μένει στη ζωή, αρχίζει και μιμείται τις συμπεριφορές του νεκρού, τις συνήθειές του, τις συμπεριφορές του. Το δεύτερο είναι η εξειδανίκευση του νεκρού. Δηλαδή, αρχίζουμε και εξειδανικεύουμε τον νεκρό και διαγράφουμε τα ελαττώματά του. Πραγματικά και άτομα τα οποία είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα με κάποιο νεκρό αρχίζουν και διαγράφουν τα ελαττώματά του. Αμφιθυμία, δηλαδή υπάρχει μια αναλλαγή μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων τα οποία υπάρχουν, έντονες εικόνες του νεκρού, οι οποίες μας έρχονται πολύ συχνά. Και σαφώς σωματικά συμπτώματα ταύτισης, ίδια με εκείνα τα οποία επέφεραν το μοιραίο. Δηλαδή, αρχίζω, εάν για παράδειγμα ο νεκρός έφυγε από κάποιο συγκεκριμένο σωματικό, είχε κάποια σωματικά συμπτώματα πρωτού φύγει, αρχίζω και τα μιμούμε ή πιστεύω ότι τα έχω και αρχίζει μια διαδικασία φοβική, θα λέγαμε, ως ένα σημείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έφυγε από καρδιακή νόσο, αρχίζω και πιστεύω ότι έχω πόνο στο στήθος και ούτω καθεξής. Ναι, μάλιστα. Προχωρούμε στο επόμενο που μιλούμε για το παράμετρο του πένθους. Παράμετρος του πένθους. Πρώτον, ο ρόλος του φύλου. Ερώτηση: ποιος πιστεύεις ότι αντιμετωπίζει καλύτερα το πένθος, οι άντρες ή οι γυναίκες? Οι άντρες. Λάθος, οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν καλύτερα το πένθος. Ήμουν και ετοιμόλογος, είδες με. Όχι, όχι, ναι, ήσουν ετοιμόλογος, ωστόσο οι γυναίκες. Και αυτό, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες χείρες, ενώ φαίνεται ότι αρχικά καταραίουν, αργότερα, μετά συνήθως από το 18ο μήνα, με βάση έρευνες οι οποίες υπήρξαν, φαίνεται ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα και έχουν τα ίδια ποσοστά κατάθλιψη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αντιθέτως, οι άνδρες φαίνεται ότι αρχικά το παίρνουν πολύ καλύτερα ή αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα την κατάσταση, ωστόσο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καταραίουν, αποσυντονίζονται και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό, ξέρεις, έχει πολλαπλά, μπορούμε να το εξηγήσουμε πολλαπλώς. Το πρώτο είναι ότι οι άντρες μάλλον το ρίχνουν στη δουλειά περισσότερο. Οι γυναίκες το ρίχνουν στις κοινωνικές σχέσεις. Ξέρεις, οι κοινωνικές σχέσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μας στηρίζει κατά τη διάρκεια του πένθους. Δεύτερον, οι γυναίκες εκφράζονται και επίσης το ότι οι άντρες εξαναγκάζονται να πάρουν πολλαπλούς ρόλους, όπως για παράδειγμα το καθάρισμα του σπιτιού, πράγμα το οποίο πιθανά δεν το είχαν κάνει μέχρι τότε, ναι, και αρχίζουν και επιβαρύνονται. Ο ρόλος της ηλικίας. Ποιοι, κατά τη γνώμη σου, αντιμετωπίζουν καλύτερα, οι νέοι ή οι μεγαλύτεροι το πένθος? Οι μεγαλύτεροι. Οι μεγαλύτεροι το αντιμετωπίζουν σωστά, ένα-ένα νομίζω. Έλα το αντιμετωπίζουν ένα-στα δύο. Ακριβώς, το αντιμετωπίζουν καλύτερα οι μεγαλύτεροι το πένθος, γιατί όπως ακριβώς και στις γυναίκες που λέγαμε προηγουμένως, ενώ οι νέοι φαίνονται ότι αρχικά καταραίουν, οι μεγαλύτεροι φαίνονται ότι καταραίουν στη διάρκεια του χρόνου. Το επόμενο είναι ο ρόλος της υγείας, δηλαδή φαίνεται ότι η κακή υγεία μάλλον προδιαθέτει για παθολογικό πένθος, όπως και επίσης κάποιος ο οποίος έχει χάσει ένα του γονέα πριν από τα 11 χρόνια, αυτό είναι στοιχείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει για πιθανή κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή του αργότερα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι άτομα τα οποία είχαν χρόνιες ασθένειες αντιμετωπίζουν το πένθος καλύτερα, ίσως γιατί έχουν συνδιαλλαγή με τη φθαρτότητα πολύ καλύτερα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Κοινωνικό και επαγγελματικό προφίλ. Τα άτομα τα οποία φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν καλύτερα το πένθος είναι αυτά τα οποία έχουν ένα επαγγελματικό προφίλ καλύτερο. Ως προς το κοινωνικό προφίλ υπάρχουν αντικρουόμενες έρευνες και πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι και αρκετά της περίοδου της συγκεκριμένης, είναι ο ρόλος της πίστης. Ξέρεις, η πίστη έχει έναν ακουφιστικό πλαίσιο, μας δίνει και μας βάζει μέσα σε μια κοινωνική ομάδα, αλλά ωστόσο πάντα σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 20% επισκέπτεται το νεκροταφείο προκειμένου να μπορέσει να προσευχηθεί. Το υπόλοιπο 80% επισκέπτεται το νεκροταφείο για να έχει μια επαφή με, ναι, το απομεινάρια εντός αγωγικών του νεκρού τα οποία υπάρχουν. Πολύ απλά δηλαδή για να πλησιάσει το νεκρό. Ένα εντυπωσιακό πείραμα, μια εντυπωσιακό μελέτη η οποία έγινε στο Ισραήλ ήταν σε 2.500, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, γονείς οι οποίοι είχαν χάσει τα παιδιά τους στη μάχη του Κιπούρ το 1973. Και αντίστοιχα σε 2.500 γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους σε τροχαίο, έκαναν ένα πείραμα στο ποιοι είχαν μεγαλύτερη μακροζωία. Προφανώς αυτοί που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία ήταν αυτοί που έχασαν τα παιδιά τους στη μάχη του Κιπούρ. Γιατί υπήρχε ένα τελετουργικό, τους τιμούσαν κάθε χρόνο, αισθανόντουσαν κάθε χρόνο πάρα πολύ σημαντικοί, σε αντίθεση με τους άλλους γονείς οι οποίοι έχασαν το παιδί τους σε τροχαίο, όπου φαίνεται, όπου εκεί τα πράγματα μάλλον. Θεωρούσαν μάλλον ότι η συγκεκριμένη απώλεια ήταν μια απώλεια που τη θεωρούσαν ότι ήταν
άδικη και δεν έπρεπε να γίνει. Το επόμενο, το κοινωνικό περιβάλλον. Πρακτικά, ότι καλές σχέσεις σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε καλύτερα και το πένθος. Και εδώ, ξέρεις, οφείλω να πω το εξής. Αν και ψυχολόγος, οφείλω να ξεκαθαρίσω στο ότι το πένθος οφείλει να ξαναπάρει την κοινωνική του διάσταση. Δεν είναι δουλειά των ειδικών το πένθος. Το προβληματικό πένθος, το χρόνιο, αναβλητικό, μπλεγμένο πένθος, τέλος πάντων, είναι ένα πένθος το οποίο πιθανά πρέπει να το αντιμετωπίσει κάποιος ειδικός. Αλλά το φυσιολογικό πένθος, μάλλον, είναι δουλειά της κοινωνίας. Ο ρόλος της προσωπικότητας, εξαρτάται δηλαδή το τι προσωπικότητα είναι κάποιος για να αντιμετωπίσει το πένθος του, και ο ρόλος επίσης του απρόπτου, κάτι πάρα πολύ βασικό. Ερώτηση: ποιος πιστεύεις ότι αντιμετωπίζει καλύτερα το πένθος? Σε ποιο πένθος αντιμετωπίζουμε καλύτερα? Το πένθος που συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό το οποίο κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αυτό το οποίο κρατάει για μικρό χρονικό διάστημα? Έγινε έρευνα σε αυτό επάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, νόσος χρόνια σημαίνει ότι είμαστε προετοιμασμένοι, νομίζω. Ναι, είμαστε προετοιμασμένοι, αρκεί να μην είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ναι, γιατί μετά βγαίνει και η ψυχολογική, φαντάζομαι, επιβάρυνση. Μπράβο, φόρτιση, επιβάρυνση, ψυχοσωματικά συμπτώματα. Βγαίνουν άλλα θέματα. Ακριβώς, να υπάρχουν, σε σχέση με το να κρατάει μικρό χρονικό διάστημα. Άρα φαίνεται, λοιπόν, ότι το χρονικό διάστημα το σημαντικό είναι των 6 μηνών. Αν δηλαδή μέσα σε 6 μήνες συμβεί το μοιραίο, τότε μάλλον είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι σε σχέση με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από εκεί αποσυντονίζεται το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, και σε σχέση με το απρόπτο, το οποίο πραγματικά απρόπτο είναι κάτι που αποσυντονίζει επίσης. Από εκεί πέρα, συμπαράσταση στον πενθούντα. Ξέρεις, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε στον πενθούντα, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε το πώς θα συμπεριφερθούμε. Γιατί ο πενθούντα είναι πάρα πολύ θυμωμένος άνθρωπος, και άρα λοιπόν δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Και επίσης υπάρχει ένας φόβος γενικότερα, υποσυνείδητος, το ότι ο θάνατος είναι μεταδοτικός. Αρκεί λοιπόν ένα συλληπούμε, ένα άγγιγμα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη και θεραπευτική αξία, ένα σε καταλαβαίνω, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα στην ψυχολογία του πενθούντα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή ευχαριστώ. Ανάσταση, ευχηθώ. Να σε καλά, καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ.